Το θαύμα των Χριστουγέννων έγινε για τον 14χρονο Σπύρο, ο οποίος χειρουργήθηκε με επιτυχία σε γνωστό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Πραγματικά ήταν θαύμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Και πάλι θα ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την αγάπη που μας έδειξε. Ήταν ένα θαύμα γιατί ο γιατρός δεν έλπιζε σε τόση επιτυχία, γιατί ήταν πολύ προχωρημένο. Αλλά με την αγάπη του κόσμου και όλοι με τις προσευχές του, ο Σπύρος μας είπε το χειρουργείο ανέλπιστα πήγε πάρα πολύ καλά. Όλα πήγαν κατευχήν στη χειρουργική επέμβαση οπίσκιας ποδηλοδεσίας, με τη μητέρα του να λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους κριτικούς που συνέβαλαν οικονομικά, προκειμένου ο 14χρονος να υποβληθεί άμεσα στη χειρουργική επέμβαση, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς κινδύνευε η ζωή του. Ήταν στο τελευταίο στάδιο, ήταν σχολίωση, η οποία είχε αρχίσει να περάζει τους πνεύμους, δηλαδή με λίγα λόγια να σας πω. Αν σε 4 μήνες δεν το είχε κάνει, θα χάναμε το παιδί μας. Μόνο αυτό σας λέω. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ τον γιατρό μας, τον κύριο Λυκίσας Μάριος, που είναι ένας καταπληκτικός γιατρός, και την κυρία Πρεβεζιάνου Αναστασία, αναισθησιολόγος, την οποία και την ταλαιπώρησα πάρα πολύ. Το χειρουργείο διήρκησε 8 ώρες, με την οικογένειά του να νιώθει ανακούφιση μετά από μήνες αγωνίας και ταλαιπωρίας, ενώ συγκλονιστικά ήταν τα πρώτα λόγια του 14χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Του λέω, αγάπη μου, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, μαμά μου, λέει. Τελειώσαμε, αγοράκι μου, και δεν θα πονάω. Του λέω, τώρα πονάς. Λίγο, μου λέει, δεν καταλάβαινε ακόμη, ήταν από την άρκωση. Η αγάπη και η αλληλεγγύη του κόσμου άναψαν τη φλόγα της ελπίδας για την οικογένεια του 14χρονου, η οποία έκανε λόγο για ένα θαύμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Η συγκίνηση είναι δικιά μου, τους κάνω μια μεγάλη αγκαλιά. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο στην οικογένειά τους και υγεία. Γιατί, όχι μόνο για τη βοήθεια αυτά, αλλά και για τη βοήθεια με τις σκέψεις τους, ο Σπύρος πήγε πάρα πολύ καλά στη χειρουργία. Και την Κρήτη και όλο τον κόσμο, τους συλλόγους, τους μαθητές του, όλους τα παιδιά, όλο τον κόσμο.